αυτό το σημείο. Γιατί εμείς κάναμε 100 τεστ και θα μετρήσουμε με εκπληθυσμό 300 ανθρώπων, το 1 τρίτο. Σε άλλο χωριό δεν νομίζω να έχει γίνει. Θα σας πω κάτι. Ούτε στο Καρλόβαση έχει γίνει. Το, Καρλόβαση είναι το ποσοστό αυτό δεν είναι δηλαδή για να έχουμε τέτοια μέτρα. Το Καρλόβαση είναι μεγάλο. Είναι τέσσερα... Να τελειώσω. Είναι τέσσερα σπίτια. Τρία μάλλον συγκεκριμένα. Τέσσερα βάζουμε. Τέσσερα σπίτια. Τα οποία αυτά είναι άνθρωποι με κρούσματα, με μυαλό. Δηλαδή έτυχε και έτυχε σε αυτούς. Που μπορεί να τύχει σε μένα. Δεν είναι εγκληματίες. Ναι, ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Να μην μπαίνουμε σε τέτοιες θέσεις. Δεν ξέρουμε όμως πόσοι είναι οι υποψήφοι να εκδηλώσουν. Όχι, όχι, δεν το ξέρουμε. Μπορεί να σε σήμερα κάναμε, δηλαδή ένα τεστ το οποίο πολύ, λίγα ποσοστά. Δηλαδή στα μετρημένα στο ένα. Άντε του 2000. Κάνατε πολλά τεστ. Δηλαδή σπίτι χωρίς τεστ. Δηλαδή άτομα να μην υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι δύσκολο να βρει. Να σε εξηγήσω κάτι, πρόεδρε. Επομένως, αυτό που θέλετε από εσένα, πρόεδρε, και από εσάς που είστε εδώ και έρχεστε σε επαφή με τον κόσμο, είναι όποιος έχει συμπτώματα να μην τραπεί. Δεν είναι ντροπή. Ναι. Δεν είναι κάτι που το θέλει να το πάθει. Να ενημερώσει αμέσως τις υγειονομικές αρχές. Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου, κλιμάκιο των υπηρεσιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης βρέθηκε στο δημοτικό διαμέρισμα της Λέκας. Εδώ έγινε ενημέρωση των κατοίκων για τον περιορισμό που θα υπάρξει για μία εβδομάδα τουλάχιστον, προκειμένου να περιοριστούν τα κρούσματα της COVID-19. Ναι, σωστά, ήρθαμε να εκτιμήσουμε την κατάσταση, να βάλουμε τα μέτρα που πρέπει να βάλουμε, έτσι ώστε να βγουν οι άνθρωποι αυτοί από την κρίση τη υγειονομική σύντομα. Σε μία εβδομάδα, όπως έχει βάλει η Γενική Γραμματεία της Πολιτικής Προστασίας, δίνουμε κάποιες οδηγίες έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα. Τι αυτή είναι, τη Δευτέρα τεστ. Θα μου δείξει και τα δεύτερα. Την έχει μια γάλα. Εσείς δεν έχετε κάποιο κρούσμα από την νόσα σας. Όχι, βέβαια. Όχι. Αλλά θα είστε κι εσείς τώρα εδώ μία εβδομάδα. Στο σπίτι. Βέβαια, στο σπίτι. Εσείς δουλεύετε, δεν δουλεύετε εδώ, δουλεύετε κάπου αλλού. Καλόβουσα. Και δεν θα πηγαίνετε τώρα στη δουλειά. Όχι. Δυστυχώς. Και βλέπω τώρα και οι αγορές γίνονται από την πόρτα, έτσι. Ναι, το βλέπω. Εσύ και ένα κάθε μέρα, μόνο εγώ, γιατί έχω εγγραφές, έχω άλλα δίκη. Πάμε σε έλεγχο τη Δευτέρα και ξαναπάμε σε έλεγχο τη Παρασκευή. Οι δρόμοι στο δημοτικό διαμέρισμα της Λέκας σήμερα το πρωί είναι άδειοι. Οι κάτοικοι έχουν παραμείνει στα σπίτια τους. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Δημαρχείο Δυτικής Σάμου, παρουσία του Δημάρχου κ. Αλέξανδρου Λιμπέρη, του Προέδρου του Νοσοκομείου κ. Νίκου Στεφανή και υπηρεσιακών παραγόντων. Λοιπόν, ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα. Κάνουμε ένα στο επιδευγημένο και για λόγους ουσίας, αλλά και για λόγους του νόμου. Πρέπει να γίνει το στο αυτό, διότι έχουμε το θέμα της Λέκας, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και αν δεν το αντιμετωπίσουμε με την σοβαρότητα και με τη λογική που επιβάλλεται, θα έχουμε θέματα. Προσωπικά πιστεύω ότι η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη. Είδατε, πήγαμε πάνω στο χωριό, είδαμε τα πράγματα πώς είναι. Μπορούμε να τα διαχειριστούμε, μπορούμε να συνεργαστούμε πάρα πολύ καλά όπως συνεργαζόμαστε πάντα, για να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις σε ένα θέμα το οποίο τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν το έχουμε ξανααντιμετωπίσει. Εμπλεκόμαστε όλοι και πρώτος ο Δήμος, μια και έχει την ευθύνη της πολιτικής προστασίας. Θα συνεργαστούμε και με την πολιτική προστασία της περιφέρειας και με την αστυνομική διεύθυνση, όπως συνεργαζόμαστε πάντα, και με το νοσοκομείο. Ο πρόεδρος ήταν από την πρώτη στιγμή, ήμασταν από την πρώτη στιγμή σε επαφή με την περιοριστική. Θα δούμε λοιπόν τι είναι οι τρόποι που θα βοηθήσουμε τον κόσμο να μην ταλαιπωρηθεί όσο γίνεται βέβαια, να μην δημιουργηθούν ελλείψεις και να μπορέσουμε να ελαχιστοποιήσουμε μέχρι να μηδενίσουμε το πρόβλημα που υπάρχει στη Λέκα. Θέλω να τονίσω ότι η αντιμετώπιση ήταν έγκαιρη. Τα αντανακλαστικά της πολιτικής προστασίας κεντρικά ήταν έγκαιρα και αυτό θα μας βοηθήσει να μην διασπαρεί περισσότερο το πρόβλημα, ούτως ώστε να μην
χαρακτηριστεί ολόκληρο το νησί. Διότι το να έχει 11-12 κρούσματα σε ένα συγκεκριμένο χωριό των 300 κατοίκων, μονίμων 300-350 κατοίκων, είναι δείγμα μεγάλο. Και πέρα από αυτό είναι ένα χωριό, ένα ζωντανό χωριό, που είναι δίπλα από το Καρλόβαση και κάθε μέρα ερχόμαστε σε επαφή και έρχονται σε επαφή οι πολίτες και του Καρλοβάσου και του χωριού, αλλά και όλοι στη Σάμα. Πρέπει λοιπόν να το αντιμετωπίσουμε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν την κουβέντα μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να το αντιμετωπίσουμε. Ο Δήμος έχει την ευθύνη πλέον για την τροφοδοσία του χωριού. Κάποια πράγματα, κάποια θεματάκια που πρέπει να δούμε από θέμα πρωτοκόλων και την αποκομιδή των σκουπιδιών για την τροφοδοσία του χωριού θα τα κάνουμε. Είμαστε εδώ για να το συζητήσουμε. Έχουμε βρει τις λύσεις. Εμπειρία, θα μας πει κάποιος, δεν έχετε πάνω σε αυτά τα περιστατικά, αλλά επειδή έχουν γίνει στην υπόλοιπη χώρα, όλοι έχουμε ενημερωθεί, όλοι ξέρουμε τα πρωτόκολλα που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και να εφαρμόσουμε. Και επομένως δεν θα υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη. Η σύσκεψη είχε σκοπό να εντοπιστούν όλα τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν τώρα με τον αποκλεισμό του χωριού, να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε με το σωστό τρόπο τον αποκλεισμό και η αστυνομία, αλλά και εμείς να συνδράμουμε εκεί που χρειάζεται, διότι θα υπάρξουν ανάγκες σε τρόφιμα, σε φάρμακα, σε όλα αυτά, να μην αναγκαστεί ο κόσμος και οι κάτοικοι της Λέκας και εκ των πραγμάτων παρανομήσουν, να τους βοηθήσουμε όπου έχουν ανάγκη να μεταβούν και αν πρέπει να μεταβούν και αν πρέπει και αν δικαιούνται να μεταβούν. Από εκεί και πέρα ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του, ο καθένας πρέπει να συνδράμει και η πυροσβεστική από την πλευρά της, η αστυνομία, η πολιτική προστασία, ο διοικητής του νοσοκομείου ήταν από την πρώτη στιγμή δίπλα μας και μας έδωσε τις χρήσιμες πληροφορίες και την εμπειρία του. Από εκεί και πέρα είναι μια εβδομάδα δύσκολη, στην οποία ο Δήμος, που έχει την κύρια ευθύνη σε αυτό το θέμα, πρέπει να κάνει τα αδύνατα δυνατά, ούτως ώστε και τους εμπλεκόμενους να συντονίσει, αλλά και τον κόσμο να βοηθήσει και να μπορέσουμε να ελαχιστοποιήσουμε τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Θέλω να τονίσω και θέλω να πω ότι η αντίδραση της πολιτικής προστασίας και του κυρίου Χαρδαλιά ήταν άμεση, διότι εάν αυτό το θέμα, αυτό το πρόβλημα ξέφευγε, θα είχε επιπτώσεις σε όλη τη Σάμο. Διότι η Λέκα δεν είναι ένα χωριό, ένα μικρό χωριουδάκι σε μια γωνιά του νομού. Είναι ένα χωριό το οποίο έχει δραστηριότητα, έχει συναλλαγές καθημερινές με το Καρλόβαση. Εγώ στο Δήμο έχω 4-5 υπαλλήλους οι οποίοι τη Δευτέρα δεν θα μου έρθουν, δεν πρέπει να μετακινηθούν για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται. Αυτά λοιπόν θα τα τηρήσουμε με θρησκευτική ευλάβεια και θέλω να παρακαλέσω όλους τους κατοίκους να μην εφεύρουν τερτύπια για να σπάσουν αυτό που λέμε υγειονομικό αποκλεισμό. Εγώ δεν θα το πω καραντίνα, θα το πω υγειονομικό αποκλεισμό. Να βοηθηθούν όσοι πρέπει να βοηθηθούν, αλλά από εκεί και πέρα παρατυπίες δεν θα κάνουμε, διότι τα πράγματα είναι σοβαρά, δεν θέλει να πανικοβαλόμαστε, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμόσουμε αυτά που επιβάλλονται.